Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις ειδήσεις είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε στο Thrakinet. Θα έχουμε απόψε το βράδυ την δυνατότητα στην εκπομπή Πρόσωπο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, να συζητήσουμε. Και σήμερα η κουβέντα θα είναι και πολιτική. Νομίζω θα είναι καθαρά πολιτική. Και για το δεύτερο μέρος που θέλω να συζητήσουμε για θέματα ιατρικής, πάλι στην πολιτική ακουμπούν αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Ο κύριος Σάββας Δευτεραίος είναι εδώ, επικεφαλής της Πάταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα δεν ξέρω αν. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέρω αν το επικεφαλής πρέπει να το λέμε. Στη Λαϊκή Συσπήρωση. Ο επικεφαλής παραμένει επικεφαλής. Ναι, τώρα με βάση και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τον Γκαλλικράτη. Εμείς είμαστε 4 δημοτικοί σύμβουλοι και 3 σε δημοτικές κοινότητες, 2 στην Αλεξανδρούπολη και 1 στις Σφαίρες. Που λέμε ότι, το είχαμε πει και προεκλογικά δηλαδή, ότι και 107 υποψήφοι είναι ισότιμοι και θα μπορούσαν δυνητικά να είναι και υποψήφοι δήμαρχοι της παράταξης. Με αυτή την έννοια, ναι, δεν έχει να κάνει με το είμαι επικεφαλής και γίνεται αυτό που λέω εγώ. Δεν είναι αυτό που λέμε, αν προσέξετε ας πούμε, οι ανακοινώσεις μας δεν λένε από κάτω για τη Λαϊκή Συσπήρωση ο επικεφαλής Σάββας Δευτεραίος, αλλά είναι πάντα Λαϊκή Συσπήρωση και αναφέρονται οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ναι. Αντίθετα, άλλες παρατάξεις χρησιμοποιούν ακόμη και σαν έμβλημα τη φωτογραφία του επικεφαλής. Αυτό είναι μακριά από εμάς και δεν έχει καμία σχέση με τη λογική μας και την πρακτική μας. Αλλά η Λαϊκή Συσπήρωση αναγκαστικά, αν θέλετε, μέσα από τη διαδικασία του Καλλικράτη πρέπει να έχει έναν επικεφαλής. Αυτός ακόμη είμαι εγώ, μέχρι να... Γιατί λέτε ακόμη... Αυτά τα 5 χρόνια χρόνος... δηλαδή μπορούν να συμβούν πράγματα τα οποία να σας βγουν στο τέλος της πενταετίας να είστε κάτι άλλο? Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό, για να μην σας πω όλα. Όλα μπορούν. Αλλά, κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία της ΔΙΔΑΣ, Δημοτική Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, και μετέπειτα σε πανελλαδικό επίπεδο Λαϊκή Συσπήρωση, ήμουν μόλις 40. Τώρα πια είμαι 54. Αυτό σημαίνει ότι 14 χρόνια πέρασαν. Ναι, 14 χρόνια που ήταν, αν θέλετε, και τα πιο παραγωγικά από την πλευρά του επαγγέλματός μου και της επιστήμης μου, αλλά που ταυτόχρονα είναι εμπειρία. Ήθελα να καταλήξω πάλι στον επικεφαλής ότι αυτή η εμπειρία δεν είναι για να την κρατήσω για τον εαυτό μου, είναι εμπειρία που μεταφέρεται στην παράταξη, που μεταφέρεται στα μέλη της παράταξης, που προσπαθούμε να γίνουν κοινωνία όλοι, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένας που να μην μπορεί να χειριστεί πράγματα μέσα από την δημοτική, από τα δημοτικά δρόμενα. Τώρα, σε σχέση με το άλλο, εδώ είναι η ζωή, μπροστά είμαστε. Σήμερα είμαστε και χαρούμενοι, έτσι για να κάνω και ένα λογοπαίγνιο. Αν καταλάβατε, υπήρξε ανάπτυξη, 1,5% και πάνω, ναι. Ένα ακόμα πόσο. Μετά από χρόνια. Εγώ δεν το κατάλαβα βέβαια. Γιατί αλλά, δεν το κατάλαβα. Τα νούμερα το δείχνουν. Τα νούμερα το δείχνουν. Η τσέπη μου παραμένει η ίδια, ίσως και χειρότερη, και ειδικά τώρα που θα πληρώσουμε και την τρίτη δόση της εφορίας, αφήστε τον έμφυα. Είναι αυτό που λέγαμε από παλιά, ότι ανάπτυξη, έστω και μια μικρή ανάπτυξη μπορεί να έρθει, αλλά δεν θα έχει να κάνει με εμάς, με τους μισθοσυντήρες. Δεν πιστεύετε ότι σταμάτησε τουλάχιστον η κατρακύλα προς τα κάτω, δηλαδή? Μακάρι να το δούμε, ναι. Θέλω να το πιστεύω, γιατί είμαι και φύση αισιόδοξος, όχι ότι το λύσει το πρόβλημα η Τρόικα ή ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος ή ο Τσίπρας ή ποιος άλλος θα το λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά θέλω και λίγο μια αισιοδοξία για αύριο, όχι τόσο για εμάς, να το πω έτσι, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας. Η μία μικρή είναι στο τέλος, παίρνει πτυχίο από το Πολυτεχνείο, η άλλη είναι στο τρίτο έτος της φιλολογίας και το μέλλον, ενώ ο γιος μου είναι Δευτέρα Λυκείου, το μέλλον διαγράφεται δυσίωνο, δηλαδή από την πλευρά της ανεργίας. Δέστε που έχουν φτάσει τα νούμερα της ανεργίας. Αποκλιμακώνεται η ανεργία, λέει η κυβέρνηση. Ναι, αποκλιμακώνεται. Και να σας πω, ας πούμε, και Eurostat. Ναι. Να σας πω, ας πούμε, όταν λένε ότι αποκλιμακώνεται η ανεργία, τι σημαίνει στην πράξη. Τετράωρα, πεντάωρα, πεντάμινα, οχτάμινα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να το συνδέσω και με το δεύτερο μέρος, αν και θέλετε να πάτε στο δεύτερο μέρος εκεί, με την υγεία, δεν υπάρχουν προσλήψεις μόνιμων θέσεων σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Θα το συζητήσουμε αυτό στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Υπάρχουν αυτά, ναι, αυτά οι λεγόμενοι επικουρικοί. Επικουρικοί σε όλα τα επίπεδα. Θα πάρουν πεντάμινα στα νοσοκομεία. Έχουμε αυτό το περιβόητο του Υπουργού Παιδείας, του τέους Υπουργού Υγείας, τους εθελοντές στην παιδεία. Και τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό είναι αποκλιμάκωση της ανεργίας, τι να πω, αποκλιμάκωση της ανεργίας είχαμε και στον τουρισμό. Στον τουρισμό δεν υπήρχε
μια αύξηση στις εισρωές τουριστικού κεφαλαίου, να το πω έτσι. Τεράστια αύξηση. Είχαμε σημαντική βελτίωση των δικτών στην τουριστική δραστηριότητα. Οι εργαζόμενοι δεν άλλαξαν τίποτα όμως. Τα μεροκάματα, τα μεροκάματα εργάστηκαν περισσότεροι. Εργάστηκαν τους ίδιους μήνες, ίσως και περισσότερους, ίσως και λιγότερους. Τα μεροκάματα παρέμειναν ίδια ή και μειώθηκαν. Βλέπετε ότι οι μισθοί που υπήρχαν κάποτε, ακόμη στον τουριστικό τομέα, ήταν πολύ καλύτεροι από αυτούς που έχουμε σήμερα, που κυκλοφορούν στην πιάτσα, όπως λέγεται, στην αργό μισθοί. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ανάπτυξη, που θα τη θέλαμε εμείς σαν καθημερινοί θα άνθρωποι. Θα προτιμούσατε? Όχι, δεν θα προτιμούσα, κατευθείαν σας το λέω. Θα προτιμούσα να μην να είναι χειρότερα τα πράγματα. Όχι, όχι, άλλο θα θα νομίζετε ότι ανήκετε στον αριστερό χώρο. Νομίζετε ή θα ρείτε ότι εάν τα πράγματα τα διαχειριζόταν ένα αριστερό κόμμα που φλερτάρει σήμερα με την εξουσία, δημοσκοπικά τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε με την αριστερή άποψη, και μου πείτε ότι είναι προβοκατόρικο το ερώτημα, να τα πάει καλύτερα? Δεν ξέρω αν θα τα πήγαινε καλύτερα ή χειρότερα. Προβοκατόρικο το ερώτημα δεν είναι. Πάντως θα τα πήγαινε τα ίδια. Και το λέω τα ίδια γιατί με ποια έννοια. Εμείς εξάλλου, και επειδή έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε κιόλας, είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορείς να λες θα φέρω καλύτερα πράγματα τη στιγμή που κυβερνάει άλλος. Η κυβέρνηση δεν είναι η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, έτσι, η εξουσία μάλλον. Η κυβέρνηση είναι αυτή. Αλλά αυτοί είναι που εφαρμόζουν αυτά που τους επιτάσσει η εξουσία. Και η εξουσία λέει μικρότερους μισθούς. Δέστε τέτοια τι έγινε με τις 100 δόσεις. Αυτό το καραγκιοζηλίκι που ζήσαμε και βιώσαμε. 100 δόσεις, από τις οποίες όμως να μην έχει λήξει πρόθεσμα εκεί, να μην έχει λήξει πρόθεσμα εδώ, στο τέλος το 35% εκτός. Συγγνώμη τώρα, εσείς το θεωρείτε άδικο αυτό που αποφασίστηκε τελικά? Και δηλαδή τις 100 δόσεις ή και το 35%. Κάτι 30%. Το οποίο τελικώς δεν ήταν ληξιπρόθεσμο. Πώς θα έμπαινε σε μια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και όποιος έχει ληξιπρόθεσμες δόσεις προς το δημόσιο με άλλες μορφές. Και αυτό δεν μπαίνει. Κάπως έτσι το έχω καταλάβει. Αλλά και αυτό που δεν είναι το ληξιπρόθεσμο. Σας πω. Σας βάζουν να πληρώσετε μια εφορία της τάξης των χιλίων, των 2-3 χιλιάδων. Είναι τα λεφτά που από τη φορολογία εισοδήματος. Είναι τα λεφτά που καταφέρατε να μαζέψετε ή να μην μαζέψετε ένα χρόνο, και γενικώς δεν τα μαζεύουμε αυτά τα λεφτά, έτσι για να είμαστε καθαροί. Και έχεις πληρώσει τις δύο, κατάφερες. Στην τρίτη δεν τα καταφέρνεις, έρχονται και γιορτές. Σε πειράζει να κάνεις ρύθμιση? Αυτό δεν έληξε όμως. Άμα δεν τα πάρεις καθόλου, να το δούμε σε αυτή την κατεύθυνση την κυβερνητική. Και άμα δεν τα πάρεις καθόλου, δέστε τι έγινε με το τέλος κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Δηλαδή αυτό είναι το αδιέξοδο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σήμερα το σύστημα. Βάζει τέλη κυκλοφορίας για να πάρει έσοδα. Και χάνει 500 εκατομμύρια στο τέλος από τα έσοδα για τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί καταθέσαν τις πινακίδες? Δηλαδή ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, όπου αν θυμηθεί. Επιστρέφω τώρα στην κουβέντα και λέω, υπήρχε περίπτωση ή υπάρχει περίπτωση, φύγαμε από τα δημοτικά αλλά δεν πειράζει, να ακολουθήσετε ή να βρεθείτε πλάι-πλάι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν χρειάζονται 10, 15, 20 βουλευτές για να έχουμε αυτοδυναμία, ή αν χρειάζονται 5 ψήφοι ή 10 ψήφοι για να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ? Το 2012 είχε απαντήσει η Αλέκα Παπαρίγα, αν θυμόσαστε, ότι δεν θα πάρουμε την εντολή, και είπαν δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Ναι. Για να το ξεκαθαρίζουμε και να το λέμε, αυτό είναι απόφαση του λαού. Ο λαός πρέπει να πάρει στα χέρια του όλη αυτή την υπόθεση, να μαζικοποιήσει τα εργατικά κινήματα, τους εργαστικούς χώρους, τις επιτροπές ανέργων, τις επιτροπές αγροτών, όλες αυτές δηλαδή τις λαϊκές μάζες που πλήττονται σήμερα, και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Εάν πέστε, έχουμε 10 εμείς βουλευτές και χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση υπό το ΣΥΡΙΖΑ άλλους 10 για να κάνει την. Να πάρει την κυβέρνηση. Και την κάνουμε αυτή την κυβέρνηση. Και την άλλη μέρα, δηλαδή δίνουμε τους 10 βουλευτές. Και την άλλη μέρα ξανακάνουμε τα ίδια, δηλαδή μια από τα ίδια. Ναι. Έχεις χάσει κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στο λαό, απέναντι στο στήριγμά σου. Δηλαδή το ΚΚΕ δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Και το τι θα κάνει το ΚΚΕ έχει πολύ μικρή σημασία για το λαό. Μεγάλη σημασία για το ΚΚΕ έχει το τι θα κάνει ο ίδιος ο λαός. Να αποφασίσει δηλαδή τι θα κάνει αυτός. Με αυτή την έννοια δεν έχει να κάνει αν θα πάρεις 10 βουλευτές, 5 βουλευτές, 12 βουλευτές και θα τους δώσεις ένα μέτωπο υπό το ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Η ουσία είναι η εξουσία που θα είναι. Και η εξουσία όταν δεν είναι στα χέρια σου, είναι σαν να λες στο γιο μου, είσαι κυβέρνηση μέσα στο σπίτι, αλλά το κουμπαρά του σπιτιού τον κρατάω εγώ. Τι θα κάνει? Θέλει να αποφασίσει να πάρει μηχανάκι. Με παρακαλάει εδώ και ένα χρόνο. Είμαι λίγο αντίθετος με τα μηχανάκια.
Μην παρακαλώ εδώ και ένα χρόνο. Μιλάς, Δευτέρα Λυκείου θα το πάρει, δεν υπάρχει. Τώρα πια. Ναι. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο και του λες: όχι, κοίταξε, φίλε, εσύ είσαι η κυβέρνηση, αλλά μηχανάκι δεν θα πάρει γιατί εγώ είμαι το κεφάλαιο και δεν στο δίνω. Είναι νομίζω πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει. Για να ξαναγίνω και λίγο χριστιανό τώρα, δεν μπορεί να δουλεύει και με τον Χριστό και με τον Μαμονά. Δηλαδή, Θεό ή Μαμονά, δεν μπορεί και με του δύο. Εάν λοιπόν είσαι με το λαό, δεν μπορεί να είσαι με τα μονοπόλια. Αν είσαι με τα μονοπόλια, δεν μπορεί να είσαι με το λαό. Και με τα δύο μαζί, δηλαδή ναι. Σε δύο βάρκε. Είναι επικίνδυνα γιατί έτσι θα ανοίξουν οι βάρκε, θα συσκίσουν στη μέση. Έτσι λοιπόν, εμεί λέμε καθαρά ότι η ουσία δεν είναι η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση τη χώρα από μια κυβέρνηση που θα είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΚΚΕ και λοιποί, ή ανεξάρτητοι Έλληνες ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά θέλει μια εξουσία που θα είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε άλλο, φαίνεται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξυπηρετεί τον λαό μας, δεν βοηθάει τον λαό μας, αντίθετα τον δένει χειροπόδαρα. Θα έχει καταργήσει, θα έχει κοινωνικοποιήσει τα μονοπόλια, θα έχει λαϊκής βάσης επιχειρήσεις. Και έτσι θα μπορέσει να αναπτύξει και εργατικό έλεγχο για να μπορέσει να αναπτύξει αυτή την. Να σας πω τώρα, ιστορία. Με τα μονοπόλια που είναι με πολυεθνικές και μεγαλοεθνικές εταιρείες του εξωτερικού με μικρά παραρτήματα στην Ελλάδα, θα ρείτε ότι πώς θα τα καταργήσουμε, θα καταργήσουμε. Πολύ δύσκολο. Όχι μόνο πολύ δύσκολο. Είναι και, αν θέλετε, για μερικούς φαντάζει και αδύνατο. Όταν λες ότι θα καταργήσεις, θα κοινωνικοποιήσεις αυτά. Και άλλοι θα καθίσουν με ένα χέρι για να τα κοινωνικοποιήσεις και να σου πούν πάρτα. Θα φύγουν. Έτσι, θα σηκωθούν να φύγουν. Σάμα τι δεν φύγαν τώρα όλα τα εργοστάσια. Για δέστε πόσα εργοστάσια έχουν φύγει. Χωρίς να σου πούμε ότι θα τα κοινωνικοποιήσουμε. Ναι. Αυτό το μεγάλο μπάχαλο που γίνεται με τα μεροκάματα που θέλουν να μειώσουν τους μισθούς. Η Κίνα έχει φθηνότερους μισθούς. Η Ινδία ακόμη φθηνότερους. Η Βραζιλία ίσως φθηνότερους. Η Αργεντινή περισσότερο. Και δέστε τα κοντινά μας. Η Βουλγαρία πιο φθηνά μεροκάματα πήγαν όλα τα εργοστάσια. Οι βιοτεχνίες που είχε η Αλεξανδρούπολη πήγαν όλες στη Βουλγαρία. Με αυτή την τέτοια ναι, το ξέρουμε και δεν είναι εύκολος ο δρόμος που προτείνουμε. Να ξέρουμε και να είμαστε καθαροί ότι θα θέλει ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα. Δηλαδή δεν μπορεί, άμα δεν λειτουργήσεις την αγροτική σου παραγωγή έτσι όπως την θέσεις εσύ και όπως την έχεις ανάγκη εσύ. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μην παράγει σιτάρια ψωμί και να παράγει σιτάρια σιμιγδάλι. Ας φάμε σε ψωμάκι και θα δούμε και το σιμιγδάλι. Θα έρθει σε δεύτερο χρόνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Γίνανε οι περίφημες εκλογές του Μαΐου. Νομίζω ότι από την εμπειρία τη δημοσιογραφική που έχω σε τοπικές εκλογές, σε αυτοδιοικητικές εκλογές, ήταν οι πιο σκληρές εκλογές που έχουμε ζήσει. Ναι, ήταν οι πιο, εγώ θα το πω σκληρές, πιο, τέλος πάντων, να μην, ήταν οι πιο απάνθρωπες με την έννοια ότι παίζανε σε επίπεδο ανθρώπινες σχέσεις, παίζανε σε επίπεδο συκοφαντίας πολλές φορές. Δεν μιλάω για τους άλλους, μιλάω για μένα, ας πούμε, θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό για μένα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό που ρωτήθηκε σε μένα ήταν για το αυτοκίνητο που κυκλοφορώ. Και άρχισα να τρελαίνομαι, δηλαδή, αν αυτό είναι το πρόβλημα του Δημάρχου, τι αυτοκίνητο οδηγεί, θέλοντας να δείξει ότι ξέρεις και καλά εσύ, οι κομμουνιστής και αυτά, δεν μπορείς να έχεις τέτοιο αυτοκίνητο. Και του λες ότι εγώ δεν έχω τίποτα άλλο πέρα από αυτό το αυτοκίνητο, γιατί έτσι γούσταρα, αυτό ήθελα. Το στόχο στη ζωή μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο, τίποτα άλλο. Αλλά δεν θα κάνεις να απολογηθείς γι' αυτό. Και ο αμέσως επόμενος προσκεκλημένος ήταν εσείς τι μάρκα αυτοκίνητο έχετε. Για να χτίσει αντιπαράθεση. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι όχι μόνο unfair που λέμε, όχι μόνο μη δίκαια, όχι μόνο. Δεν μιλήσαμε για ουσία. Καλά, δεν μιλήσαμε τώρα, για προγράμματα. Υπήρχαν χτυπήματα κάτω από τη μέση, σε εσάς που ήταν πολιτικούς. Εδώ υπήρχαν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, σε εμάς που ήμασταν δημοσιογράφοι. Τρογόμασταν μεταξύ μας. Γινόταν το έλα να δεις. Εννοείται και με τον τρόπο που παίχθηκε, για να βάζουμε και τα πράγματα. Δηλαδή, όταν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας βλέπεις να παίζει ο ένας υποψήφιος, το άλλο να παίζει ο άλλος. Για να πω και το παράπονο μου, το δικό σας το κανάλι, όταν σαν επικεφαλής παράταξης βγήκα σε μία μοναδική εκπομπή μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, βάση για να κρατηθεί απλά το τυπικό. Δεν λέω, και τα δύο κανάλια μας παίξανε, τουλάχιστον με βάση τον νόμο όπως θα έπρεπε να μας παίξουν, αλλά έπαιζε πραγματικά Παίζονταν ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, αν το δείτε και από πλευράς παρατάξεων. Δηλαδή, πόσες παρατάξεις γίναν, πώς γίναν, γιατί γίναν, τι θέλαν να πετύχουν. Και το βλέπουμε σήμερα στην πράξη, μέσα στην. Πριν πάμε στο σήμερα, θέλω να μου πείτε γιατί έγιναν όλα αυτά. Ποια είναι η χρυσή κότα που υπάρχει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και παίχτηκε τόσο μεγάλο παιχνίδι
για το ποιος θα είναι τελικά ο δήμαρχος αυτής της πόλης για 5 χρόνια. Mm-hmm. Το πρώτο απ' όλα, το κυρίαρχο στην όλη υπόθεση για μένα είναι και η ανθρώπινη ματαιοδοξία, έτσι. Είναι γίνω δημαρχός. Η μάνα μου έλεγε, η συγχωρεμένη, ας με λένε δημαρχήνα και σπουδά από την πείνα. Είναι και αυτό, μετράει. Δεν είναι όμως το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ότι, αν δείτε τους προϋπολογισμούς των Δήμων, είναι τεράστιοι. Διαχειρίζεσαι πάρα πολλά κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια δεν σημαίνουν ότι θα πάει στην τσέπη μας, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Σημαίνουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχεις λόγο, αρχή, θέση και μπορείς να προσδιορίσεις κάποια πράγματα. Ή νομίζεις ότι τα έχεις αυτά, ή νομίζεις ότι θα κάνεις το όραμά σου, θα φέρεις το τραμ στην Αλεξανδρούπολη, ή θα φέρεις το αεροδρόμιο, το λυκοδρόμιο στο κέντρο του Δημαρχείου. Μπορεί να σκεφτείς οτιδήποτε και να πεις και να προτείνεις και έτσι να κάνεις και διάφορες προσπάθειες. Δεν βλέπει ουσιαστικά όμως όλο αυτό το κομμάτι που σκέφτεται τα πράγματα, το τι γίνεται από πίσω. Και θα μιλήσουμε, νομίζω, παρακάτω για το παρατηρητήριο, για τους σφιχτούς προϋπολογισμούς, για τους προϋπολογισμούς που τους φτιάχνει άλλος και όχι εμείς. Το τρίτο κομμάτι είναι ίσως να παίζονται και κάποια, αν θέλετε, επενδυτικά συμφέροντα. Δηλαδή, με ποια εταιρεία θα έρθει να επενδύσει εδώ, γιατί να επενδύσει, ας κατεβάσω κάποιον υποψήφιο να έχω και ένα λόγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία, δεν τα γνωρίζουμε και μας αφήνει και παγερά διάφορους. Αλλά διάφορα ακούστηκαν, αν θέλετε, για το ενεργειακό κομμάτι. Το ενεργειακό κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη ιστορία για τα απορρίμματα. Θες προτιμότερο να έχεις ένα Δημοτικό Συμβούλιο που να λέει ναι στην διαχείριση των απορριμμάτων με αυτόν τον τρόπο που έχει αποφασιστεί, παρά όχι. Δύο παρατάξεις λένε όχι αυτή τη στιγμή. Και αυτές με διαφορετικές αφετηρίες και καταλήξεις. Φαίνεται ότι παίζονται πολλά πράγματα στα οποία επιθυμείται από την κεντρική πολιτική σκηνή να υπάρχει μια συμφωνία, μια συνένεση που λένε. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο όρος συνένεση για την ανάπτυξη της περιοχής. Όλα αυτά δίναν μια τέτοια αφετηρία. Είχαμε και διάφορα, βέβαια, εντάξει, είχαμε και ουσιαστικά μια παράταξη η οποία κατέβηκε για να στηρίξει έναν ιερέα ή δεν ξέρω για ποιον λόγο κατέβηκε. Και το λέω έτσι και δεν είναι υποτιμητικό, γιατί δεν έχει αρθρώσει μέχρι τώρα καμία πρόταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε και τον προϋπολογισμό χωρίς να εξηγήσει καν γιατί τον ψηφίζει, ενώ προηγούμενα είχε πει συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, που όλοι οι προλαλήσαντες είχαν πει ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Αυτά είναι πράγματα που, ξέρετε, τα βρίσκουμε και μπροστά μας. Βέβαια, είναι όλες τόσες πολλές παρατάξεις. Και στην περιοχή σας, στις σφαίρες, για να το πω έτσι, βγήκε από την πλειοψηφούσα παράταξη μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος. Αυτό είναι λάθος του νόμου, νομίζω. Που είναι ακριβώς αυτό. Είναι ο νόμος αυτός, ο οποίος νόμος τελικά φτάνει και σε αδιέξοδα. Και έχει έτσι η πλειοψηφούσα παράταξη με ένα ποσοστό 55-56%. Έχει ένα δημοτικό σύμβουλο στις σφαίρες, ενώ έχει δύο η δεύτερη παράταξη με 20%, 25% πόσο έχει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τραγελαφικά σημεία του νόμου και οδηγούμαστε σε αυτό που οδηγούμαστε. Πιστεύετε ότι κάποιοι από τους υποψηφίους ίσως και να είχαν άγνοια κινδύνου για το τι σημαίνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η λειτουργία του, αλλά εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, και τι σημαίνει και απευθύνομαι για τους υποψηφίους Δημοτικού Συμβούλους η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και η προετοιμασία που πρέπει να έχει κάνει ένας Δημοτικός Σύμβουλος για τη συμμετοχή και για την συνεδρίαση, γιατί φαντάζομαι κανείς από τους δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν δεν εμφανίζεται ξαφνικά εκείνη την ώρα. Έχει πάρει, έχει διαβάσει, έχει ψάξει για να είναι προετοιμασμένος για το τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το ιδανικό που λέτε. Να έχει πάρει, να έχει ψάξει, να έχει διαβάσει για να δει τι θα έρθει. Και τέλος, τι κάνει, τι δηλαδή έχετε να αποφασίσει εκεί. Τι θα πει και τι θα ψηφίσει, έτσι. Λίγο πολύ όμως λειτουργούν παρατάξεις, οι οποίες με αυτή την έννοια. Ο επικεφαλής, γι' αυτό λέω, διαφοροποιούμαστε στο επίπεδο αυτό. Μα συγγνώμη, υπάρχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι που βρίσκονται σε αργία γιατί ψήφισαν πράγματα. Δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κίνδυνοι σοβαροί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, πριν ψηφίσεις οτιδήποτε, θα πρέπει να το έχεις ψάξει από οποιαδήποτε πτυχή και να το ψηφίσεις. Και να το ψηφίσεις για. Ο κάθε πολίτης σήμερα. Τώρα το πάω λίγο από αλλού. Μπορεί να κάνει καταγγελία στον εισαγγελέα και να σε πάνε κατηγορούμενο. Ναι. Και ανώνυμα, προσέξτε. Να πάει ανώνυμα για να πει. Σήμερα πήγατε στον εισαγγελέα. Διαπιστώνω, σήμερα πήγα, ναι. Πού το μάθατε? Για τον. Ναι, εγώ ζήτησα αναβολή γιατί το πρωί είχα πολλή δουλειά. Δεν μπορούσα να πάω. Τι που το μάθαμε, δημοσιογράφημα. Καλό, πού το μάθατε, επειδή δεν υπόθηκε πουθενά, γι' αυτό δεν το άκουσα, συγγνώμη. Ναι, μα κάλεσε. Είναι από αυτό, ορμόμενο από αυτό το λέω. Δηλαδή κάποιος συμπολίτης είπε το 2011
δώσαν το βιολογικό των φερών με 4%. Με 4%. Όλα τα άλλα έργα είναι με 55, 63, 45% και τα παραθέτηκε τα έργα. Άρα εδώ είναι προφανές ότι κάτι παίζεται, ότι είναι στημένος ο διαγωνισμός. Δεν θυμάμαι πώς περιμένουμε. Αλλά δεν έχει χωματουργικά βιολογικός. Δεν έχει βιολογικά, έτσι ακριβώς. Δεν έχει χωματουργικά βιολογικός. Είναι ειδικό έργο βιολογικός. Έχει μελέτη και κατασκευή. Αλλά θα το δούμε, εγώ δεν θα απολογηθώ. Υπάρχουν υπηρεσίες, δεν είμαστε εξάλλου κατηγορούμενοι, δεν είμαι κατηγορούμενος εγώ και οι άλλοι επικεφαλείς. Και καλεί ως μάρτυρες τους άλλους επικεφαλείς των παρατάξεων, οι οποίοι το 2011 δεν είχαν καμιά σχέση με αυτή την ιστορία, έτσι, δεν είναι από το 2014 στα δημοτικά δρόμενα, τους καλεί ως μάρτυρες γιατί λέει, προεκλογικά κατήγγειλαν το Δήμο για, πώς το λέει, για κακή τέλος πάντων διαχείριση των οικονομικών και τώρα ποιούν την ίσα, δηλαδή δεν του γράφει έτσι, λέει, δεν μιλάνε τίποτα, όλος παραδόξος και περιέργος. Δηλαδή μας πετάει και μια λάσπη, ναι, ο ανώνυμος πολίτης. Και για να το ξεκαθαρίζουμε κιόλας, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι έγινε κακή διαχείριση. Πολύ καλή διαχείριση γίνεται στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Και έτσι όπως θέλει το σύστημα, για να βγαίνουν κέρδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα, το πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και τα λοιπά, υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται και τα λένε, αλλά σε σχέση, επειδή το ψάξαμε, γιατί μας ενδιέφερε, να δούμε αν έστω και υπάρχει ένα στο εκατομμύριο κάτι σε αυτό το πράγμα. Διαπιστώσαμε ότι σε όλη την Ελλάδα όπου έχουν γίνει τέτοιοι διαγωνισμοί, η μικρότερη έκπτωση ήταν 0,93 και η μεγαλύτερη έκπτωση ήταν 3,87. Άρα δηλαδή είμαστε μάλλον η μεγαλύτερη έκπτωση. Με αυτή την έννοια δηλαδή αλλού πρέπει να βρούμε τον φταίχτη και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο που το αποφάσισε κατά πλειοψηφία το 2011. Τώρα, επανέρχομαι στο ερώτημα και λέω: οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις θέσεις τους, σε αυτές τις συνεδριάσεις που έχουν γίνει, σας ικανοποιούν και επικαλούμε την εμπειρία σας όλα αυτά τα 14-16 χρόνια που είπαμε νωρίτερα. Ή θα πρέπει να αρχίσουμε και οι πολίτες έχουμε ευθύνη να συζητάμε και να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις εκεί, στην αίθουσα, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο καθένας. Προτιμώ να κρατήσω αυτό το ερώτημα που βάζετε σαν θετικό μήνυμα, ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναλάβουν την υπόθεση στα χέρια τους, εντός εισαγωγικών αναλάβουν, δεν είπαμε να έρθουν να συνεδριάζουν για το Δημοτικό Συμβούλιο. Να το παρακολουθούν, να παρευρίσκονται, να ακούν πού τοποθετείται και πώς τοποθετείται ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος και όχι μόνο οι επικεφαλείς, να δουν τι λένε, να δουν πώς θα στηρίζουν αυτά που λένε. Το πώς κάθεται στην καρέκλα. Ακόμη και αυτό. Που αν καπνίζει μέσα εκεί, αν κοιμάται, αν πίνει καφέ και μόνο τίποτα, γιατί εγώ όλα όσα είπα εκτός από το κοιμάται, θα κάνω και καφέ, πίνω και βγαίνω έξω και καπνίζω. Κάτι που δεν έκανα όταν ήμουν μόνος δημοτικός σύμβουλος πριν. Ωστόσο, βγαίνω λίγο προς την πόρτα, στο παράθυρο έξω, βγάζω το κεφάλι για να καπνίζω. Κακώς δεν πρέπει να καπνίζουμε και το λέω, είναι δημόσιος χώρος και απαγορεύεται. Θα πρέπει λοιπόν ο πολίτης να διαπιστώνει η διεισόμαση και να ακούει με τα αυτιά του το τι λέγεται, το τι γίνεται και το πώς διακυβεύονται όλα τα πράγματα εκεί πέρα. Το κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ναι, ή κάνω συμπολίτευση. Τα είπαμε στην παράταξη όταν μαζευτήκαμε, όταν μαζεύτηκε η πλειοψηφία, τα συμφωνήσαμε, μπαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετείται ο Δήμαρχος και εγώ σηκώνω το χέρι μου, που γίνεται συνήθως, όχι πάντα αλλά συνήθως. Ή το κάνω αντιπολίτευση, πρέπει να μαλώσουμε το Λαμπάκι, ή πρέπει να μαλώσουμε το Δευτεραίο, ή πρέπει να μαλώσουμε το Μιχαηλίδη με το Φωτιάδη και οποιονδήποτε άλλον. Δεν είναι αυτή η ουσία. Πρέπει να κάνω αντιπολίτευση γιατί πραγματικά διαφωνώ σε πολιτικά ζητήματα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κοντέψαμε στο πρώτο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να σκοτωθούμε μέσα και τι δεν ακούστηκε. Φωνές, κρίξεις, θα μας θυμώσετε, όχι είστε detective. Σας λέω τραγικά πράγματα. Καθώς μια άκουγες και λέει, τι γίνεται. Και μαλώναμε, συζητούσαμε μάλλον για τα χώματα που πάρθηκε από το, ναι, το κτήμα, από το λατομείο του Κοπελούζου. Κακώς πάρθηκαν. Κακώς. Ζημιώθηκε η πόλη, ζημιώθηκε. Λέει ο Δήμαρχος, όχι, ωφελήθηκε γιατί θα πληρώνα μεγαλύτερο πρόστιμο. Να το δούμε. Και να καταλήξουμε τι γίνεται. Και ο φταίχτης να πληρώσει, αν θέλετε. Τελειώσαμε. Το συζητήσαμε όμως και αποφασίζουμε. Και προχωράμε στο παρακάτω. Και αφού σκοτωθήκαμε όλες οι παρατάξεις εκεί και μαλώναμε και κάναμε. Ερχόμαστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις πλην της Λαϊκής Εισφύρωσης ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, ο οποίος σήμερα θα μπορούσε να δώσει μια άλλη πνοή στην Αλεξανδρούπολη, στον Αλεξανδρουπολίτη, στον δημότη της Αλεξανδρούπολης εννοώ, δηλαδή το Φεριώτη, το Λουτριανό, τον Ιψιώτη. Εδώ τελειώνω. Όλοι λοιπόν μαζί ψηφίσανε
από κοινού τα δημοτικά, τη διατήρηση των δημοτικών τελειών, και όχι, αυτό δεν πάω στον προϋπολογισμό, ψηφίσαν στο επόμενο θέμα τα δημοτικά τέλη να παραμείνουν ως έχουμε. Τι να κάνω τώρα, να μειωθούν. Υπήρχε πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Βγαίνει. Βγαίνει και παραβγαίνει και σας παραπέμπω στην πρόταση λαϊκής εισπύρωσης. Λοιπόν, την κρατάω την πρόταση. Θα μας κόψουν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά να συνεχίσουμε την κουβέντα. Θέλω να μου υποσχεθεί ότι θα αφήσουμε 5-10 λεπτά να πούμε και για την υγεία. Να το προλάβω. Λοιπόν, διακοπή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις. Είναι η εκπομπή Πρόσωπα, είναι Παρασκευή, είναι 14 Νοεμβρίου. Ευτυχώς δεν έχει μπει για τα πολύ καλά ο χειμώνας ακόμα και αντέχουμε. Πάντως άκουγα το δήμαρχο να λέει ότι μη φοβάστε, τα σχολεία θα έχουν πετρέλαιο, ό,τι και αν γίνει. Την προηγούμενη φορά δεν ξέρω αν θα έχουν λεφτά για να βάλουν πετρέλαιο τα σχολεία. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουν, αλλά και την προηγούμενη φορά με ομόφωνη απόφαση και με προτάσεις διαφορών και δική μας και άλλων, μπήκαν, αν θέλετε, και παράτυπα καύσιμα στα σχολεία, γιατί πραγματικά πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Και σε αυτό νομίζω ότι δεν είναι κανένας που θα παίξει όχι τον αντιπολιτευτικό ρόλο ή θα πει οτιδήποτε. Πρέπει να έχουν τα σχολεία και πρέπει να λειτουργούν. Βέβαια τα σχολεία έχουν χιλιάδες άλλα προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς. Κρατήστε το. Ίσως να προλάβουμε. Δημοτικά τέλη. Εσείς λέτε ότι μπορεί να μειωθούν. Πώς θα μειωθούν, κύριε Δευτέρα? Η ΔΕΙΑ είναι ανταποδοτικά. Λειτουργεί ανταποδοτικά. Τα σκουπίδια λειτουργούν ανταποδοτικά. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, αν δείτε, υπάρχει μια φήμη, ας την πω έτσι, ότι η λαϊκή συσπήρωση λέει σε όλα όχι και λέει να μειωθούν τα πάντα. Δεν είναι φήμη, έτσι. Δεν είναι έτσι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι μπορούν να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και πρέπει να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, ειδικά στη σημερινή εποχή, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και για να αποδείξω αυτό που σας λέω ότι μπορεί να γίνει, θα σας παραπέμψω στην Πειραιά. Στην Πειραιά δεν είναι δήμαρχος ο υποψήφιος λαϊκής εισπύρωσης. Μείωσε τα δημοτικά τέλη, μηδένισε τα δημοτικά τέλη στις ενδεείς οικογένειες, όπως ναι. Τα είπε. Άρα είναι ένα πράγμα που μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, και εδώ δεν είχαμε σημαντικές μειώσεις στις ενδεείς. Σε αυτές τις ενδεείς. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο το νούμερο. Και κοιτάξτε, φτάνουμε σε ένα σημείο να αρχίσουμε να λέμε: για να δούμε πώς είναι το σπίτι σου, τι σε τη σπίτι μένει, τι λεφτά έχει, τι βάζει. Δώσουμε τη φορολογική σου δήλωση. Δεν, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Πώς θα γίνει. Και δεν είναι σωστό. Συμφωνώ ότι αυτό είναι το λογικό που λένε. Αλλά σας λέω τώρα: αν πεις. Πάντως λοιπόν, μου λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που δεν πληρώνουν την ΔΕΙΑ είναι και αυτοί που έχουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει. Έρχεστε λοιπόν στα λόγια μου. Δεν μπορείς να έχεις φορολογική δήλωση με 50 χιλιάρικα και να μην πληρώνεις το νερό. Εννοείται και δεν λέω εγώ το αντίθετο. Αλλά λέω ότι μπορείς να μειώσεις. Μιλάω για το νερό, για τα δημοτικά τέλη, αλλά και στο νερό θα πω. Μπορείς να μειώσεις και την τιμή του νερού, μπορείς να μειώσεις και τα δημοτικά τέλη. Όταν την ίδια στιγμή, για τα δημοτικά τέλη, ξέρετε, τα πληρώνονται μέσα από τη ΔΕΗ. Όταν την ίδια στιγμή, στα τελευταία αυτά 3-4-5 χρόνια, η τιμή, ο λογαριασμός, να το πω έτσι, του ρεύματος έχει υποστεί μια αύξηση της τάξης του 60%. Το εισόδημά μας μειώθηκε 40-50% και η φορολογία μας αυξήθηκε 45-50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο και μας πατάνε προς τα κάτω. Με αυτή την έννοια, τουλάχιστον να μειώσει ο Δήμος, στο κομμάτι που του αναλογεί, να μειώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Και μπορεί να τον μειώσει με τα δημοτικά τέλη. Μπορεί να τον μειώσει με τα δημοτικά τέλη συνολικά στα σπίτια. Θα μου πείτε, κάποιος που έχει 50 μπορεί να ωφεληθεί. 50.000 εισόδημα μπορεί να ωφεληθεί, εντάξει. Και να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, γιατί μιλάμε και για αυξήσεις. Να αυξήσει τα δημοτικά τέλη σε μεγάλες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν σούπερ μάρκετ, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται μέσα στον χώρο μας, εδώ στην περιοχή. Ας το αυξήσουμε εκεί. Δηλαδή, και υπάρχει μελέτη συγκεκριμένη, την οποία σας λέω, καταθέσαμε συγκεκριμένα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα στο νερό. Τους μεγάλους οφηλέτες. Δεν μπορεί κάποιος οφηλέτης, ο οποίος δραστηριοποιείται είτε στον τουρισμό είτε σε οποιαδήποτε άλλη μερίδα, ας πούμε, του εμπορίου ή είναι αυτό, να χρωστάει 10, 20, 50, 100, 150 χιλιάδες και να κόβεις το νερό του Σάββατου Δευτερού που έχει 30, 40 χιλιάδες μηνιαίο ετήσιο εισόδημα, αλλά χρωστάει 1.500 ευρώ. Να πάει να τα πληρώσει και να κάνει και έναν διακανονισμό. Και μάλιστα βάλανε μέχρι 14, μέχρι σήμερα ήταν ο διακανονισμός αυτός να γίνει στη ΔΕΙΑ με κυβερνητική εντολή. Λέμε λοιπόν ότι μπορούν να υπάρξουν μειώσεις με ταυτόχρονες αυξήσεις εκεί που πρέπει να γίνουν αυξήσεις και με ταυτόχρονη, να το πω έτσι, βοήθεια προς την λαϊκή οικογένεια. Μπορούν να γίνουν μειώσεις. Μπορούν λοιπόν τα δημοτικά τέλη να διαμορφωθούν έτσι
που να εξυπηρετούν και είχαμε πει από την αρχή και από την πρώτη μέρα που από την πρώτη Κυριακή όταν τελειώσαν οι εκλογές την πρώτη Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών. Μακάρι από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αν μη τι άλλο, να βγει μια καλύτερη μέρα για τον μέσο όρο των Δημοτών. Και όταν λέμε μέσο όρο των Δημοτών, εννοούμε όλα αυτά που σας είπα. Το κοινωνικό έργο είναι καλό. Το κοινωνικό έργο είναι καλό και βοηθάει πολλούς. Αλλά υπάρχει αυτό το αδιέξοδο ότι θα φτάσει στο τέλος να μην μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Η βοήθεια αυτή δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα έτσι από μόνο κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ιατρία. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να είναι το κοινωνικό ιατρείο. Αν δεν έχει ένα οργανωμένο δίκτυο μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με αυτήν την λογική πρέπει να δούμε και τι είναι ο εθελοντής. Εθελοντής για μας δεν είναι αυτός που θα πάει εθελοντικά, εντός εισαγωγικών εθελοντικά, να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την προοπτική της μοριοδότησης, της πρόσληψης, μια σακούλα φαγητού, γιατί και τέτοια γίνονται, έτσι. Ναι, το ξέρω, ναι, βέβαια. Αλλά εθελοντής είναι αυτός που το κάνει, λέτε, χωρίς να περιμένει τίποτα. Που έχει μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και από εκεί και πέρα τον ελεύθερο χρόνο του δραστηριοποιείται σε τέτοιες κατευθύνσεις. Ναι, αλλά με την ανεργία. Πρώτη κυρία εθελοντές είμαστε εμείς, έτσι, στον κομματικό μας χώρο. Αλλά με την ανεργία που έχει σήμερα, δεν μπορεί να μιλά για εθελοντισμό. Πρέπει να μιλήσεις για ανακούφιση των ανέργων. Δεν μπορούμε να. Ναι, και αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Λέμε, μας κοροϊδεύουν, διαχειριζόμαστε στη φτώχεια. Δώστε το, αλλά δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση δεν είναι εκεί, το να πάρω 200 ευρώ το μήνα. Πιστεύετε ότι έκανε, ότι ήταν φάουλο ο Λαμπάκης με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή, αν έκανε φάουλο ο Λαμπάκης, και να σας το πω κι αλλιώς, μου αφήνει και παγερά αδιάφορο. Δεν θα το έπαιρνε η Δράμα, θα το έπαιρνε η Αλεξανδρούπολη. Ήταν η λύση αυτή. Αρχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης που θα πάει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ή μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης, αν θα το πάρει ο ένας ή ο άλλος, η Δράμα και η Αλεξανδρούπολη. Και σας επαναλαμβάνω, δεν είναι λύση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η λύση είναι ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων. Σημαίνει δηλαδή μεροκάματα, σημαίνει στήριξη του εισοδήματος. Πάντως δεν μαλώσατε και λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Ναι, ειδικά με τον κύριο Μιχαλίδη, εμείς μαλώσαμε και πολύ. Ανταλλάξαμε και απόψεις μέσω ανακοινώσεων, να το πω έτσι. Παραλίγο να χρειαστεί να περάσει όλη η συνεδρίαση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι, είναι μια, αν θέλετε έτσι, αντίληψη όταν κατεβαίνει η κυβέρνηση και σου λέει αυτοί οι 13 δήμοι θα πάρουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, να λες γιατί εμείς δεν παλέψαμε να το πάρουμε. Σωστό είναι, γιατί δεν παλέψαμε να το πάρουμε. Εμείς, να σας το πούμε, σας είπα πριν, μας αφήνει παγερά διάφορος με αυτή την έννοια. Όχι, δεν το θέλουμε. Αν το δώσουμε, το πάρουμε. 200, 200, 300, 300, 100, 100. Τι να πει στον κόσμο δηλαδή που πεινάει, που δεν έχει δουλειά, που είναι το παιδί του μέσα στο κρύο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, εάν βλέποντας την Αλεξανδρούπολη όπως γυρνάτε από τη δουλειά σας, το νοσοκομείο, είναι μια πόλη που σας αρέσει ή αν είναι μια πόλη που έτσι σας απογοητεύει? Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους, μιλάω για την εικόνα. Πάλι θα βγάλω τα οικογενειακά μου στη φόρα, αλλά δεν πειράζει, μ' αρέσει. Δεν είναι κακό. Να σας παρεξηγηθούν και τα ξαδέλφια μου και η γυναίκα μου. Είχα μαζευτεί μια φορά στο σπίτι του ενός ξαδέλφου μου. Η καταγωγή μας είναι από την Κεφαλονιά. Δηλαδή, ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν από την Κεφαλονιά. Το ίδιο και ο αδελφός του που ζούσαν εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Και έλεγε ότι κάθε φορά που πηγαίνω στην Κεφαλονιά ανοίγει η καρδιά μου όταν το βλέπει. Λέω, παιδιά, μήπως κάνετε λάθος, γιατί. Όχι, λέει, ανοίγει. Μόλις βλέπω εκείνο τον κόλπο, λέει εκεί πέρα, είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Λέω, εντάξει, ωραίο είναι, αλλά σε όποιον εισηγεί αν πας, ωραίο θα είναι. Γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ ερωτεύτηκα, εδώ, για να μην πω και άλλα πράγματα και γίνω και εσχρός. Εδώ τέλος πάντων παντρεύτηκα, εδώ έκανα παιδιά. Όλη μου ζωή είναι εδώ μέσα αυτή την Αλεξανδρούπολη, την Αλεξανδρούπολη που την αγαπάω. Τη λατρεύω, αν θέλετε, έτσι. Και μου αρέσει με οποιαδήποτε μορφή. Το λέω και αυτό, για να αρχίσω να απαντάω και στο ερώτημά σας. Και εγώ λέω αντίθετα, όταν γυρνάω από διακοπές, αν πάω διακοπές, ή όταν γυρνάω από την Κεφαλονιά, όταν φτάνω εδώ στη Μέστη, αρχίζω και κορνάρω με το αυτοκίνητο. Γιατί ενθουσιάζομαι. Και δεν το λέω, είναι πραγματικό αυτό. Δηλαδή, ναι, έχουμε. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πολύ καλό κόσμο. Που είναι πολύ σημαντικό. Και για μας. Και για κομματικά, πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά και σαν Σάβα, σαν άνθρωπο και για μένα λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι περιέχει το πακέτο. Δεν έχει σημασία μόνο. Δηλαδή, το πρώτο μας σύνθημα που είχαμε χρησιμοποιήσει σαν διδάση ήταν
Οι όμορφες πόλεις είναι οι πόλεις που έχουν δουλειά, που έχουν ανάπτυξη, που δεν έχουν ανέργους δηλαδή. Ναι, το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το ανθρώπινο στοιχείο είναι καλό στην Αλεξανδρούπολη. Έχει και στον Εύρο, μπορώ να το πω και για τον Εύρο συνολικότερα. Έχει γνησιότητα, έχει ντομπροσύνη. Ξέρεις ότι αυτό που θα σου πει αυτό είναι. Εντάξει, έχουμε και τους κόλακες, έχουμε και αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές έχει μια ευθύτητα που δεν τη βρίσκεις εύκολα σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά, αν και θα με θυμώσουν οι Κεφαλονιώτες μαζί μου, όπου άλλο σου λένε, άλλο εννοούν, άλλο πιστεύουν, άλλο κάνουν και άλλο τελικά θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, πιστεύω ότι η Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να είναι πολύ, 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 πολύ πιο όμορφη. Τα προβλήματα όμως αρχίζουν ευθύς εξ αρχής, από το πρώτο σχέδιο πόλης, από τότε που δόθηκε η δυνατότητα στην παραλία να χτίζεις πενταόροφα, εξαόροφα, εφταόροφα και ό,τι διάλογο άλλο θέλεις, ενώ θα έπρεπε η πόλη να αναπτύσσεται ανάποδα. Επίσης διαφωνώ με το ότι θα πρέπει στην είσοδο της πόλης, αυτό που λέει ο κ. Λαμπάκης, να χτίσουμε το δικαστικό μέγαρο. Δεν είναι η θέση ενός δικαστικού μεγάρου ή όπως έλεγε ο κ. Αλεξανδρής παλιότερα, το δημαρχείο. Με το που θα μπαίνει στην πόλη, στην είσοδο της πόλης να βλέπει την αρχή. Πρέπει να έχει μια δυνατότητα ευρεία έτσι, που να μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα, όμορφα και όχι, και να μην συγκεντρώνει υπηρεσίες εκεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί λοιπόν, δηλαδή στο κτήμα αυτό που. Στο ΕΝΕΟΤ απέναντι που το πήραμε από το ΤΑΙΠΕΔ και καλά κάναμε και το πήραμε. Αν το πήραμε τελικά, πιστεύω ότι το πήραμε μετά από αγώνες και των υπαλλήλων και του Δημάρχου. Και όμως όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και του λαού. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν να μην χτίσουμε κάτι, ένα θεριό, το οποίο θα μπουκώσει την πόλη. Με αυτή την έννοια, μεγάλος περιφερειακός. Εκεί δεν έχει, δεν επιτρέπεται να σηκώσει ψηλά κτίρια. Δεν μπορεί να το κάνει απλά, αλλά έχει σημασία το αν θα μαζεύονται εκεί αυτοκίνητα, αν θα έχει κίνηση. Κάπου δεν πρέπει να γίνει. Πού κάπου πρέπει να γίνει. Ας δούμε που θα το κάνουμε. Έχουμε τόση περιφέρεια. Προς το βορρά πρέπει να αναπτυχθεί η πόλη. Δεν γίνεται αλλιώς. Λέτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Νοτιά δεν έχουμε. Ο νότος τέλειωσε. Ναι. Είναι η θάλασσα και καλά κάνουν και δεν έχουμε. Η Ανατολή υπάρχει και μπορεί να αναπτυχθεί. Αρχίζουν να υπάρχουν διάφορες σκέψεις εκεί. Είναι η βιομηχανική ζώνη, είναι όλα αυτά που λένε ότι θα κάνουν και θα δείξουν και θα ράνουν. Μακάρι και εκείνο θα ήταν πολύ ωραίο να αναπλαστεί και να γίνει προς όφελος των πολιτών ανάπτυξη. Ο Βορράς όμως, η άλλη μεριά είναι πανάκριβη δυστυχώς, έτσι όπως έχει γίνει, δηλαδή η Δύση. Και θα είναι ακόμη πιο ακριβή όταν θα μπει στο σχέδιο πόλης και θα έρθει ο έμφυα και θα χτυπηθεί πολύ άσχημα ο λαός της Αλεξανδρούπολης, το φοβόμαστε και το έχουμε υποσημάνει αυτό. Θα δούμε. Προς το βορρά λοιπόν είναι η ανάπτυξη. Νομίζουμε ότι πρέπει να είναι ανάπτυξη και τέτοια σχεδιασμό πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον για τα παιδιά μας, και εφόσον εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ο μεγάλος περιφερειακός πρέπει να είναι ένας μεγάλος δακτύλιος που να φεύγεις από την. Δέστε, όταν φεύγεις από το νοσοκομείο και περνάς από τη Χιλή. Είναι αδιανόητο. Και το να κατέβεις από το νοσοκομείο για να μπεις στον δρόμο, αλλά και ιδιαίτερα βροχερές μέρες ή μέρες του καλοκαιριού. Βροχερές μέρες, λέω σήμερα, ήταν σημερινό το παράδειγμα. Ναι, ναι. Ή μέρες του καλοκαιριού, βλέπετε μια ατέλειωτη ουρά στην είσοδο της Χιλιές. Ατέλειωτη ώρα. Φτάνει μέχρι το νοσοκομείο μερικές φορές. Δεν θα μπορούσε να είναι μεσοπεριφερειακός εκεί. Νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να είναι. Λέω εγώ. Ο σχεδιασμός του θα έπρεπε να είναι εκεί έξω από τη Χιλή. Μέσα από τη Χιλή να μην περνάει τίποτα. Θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αποσυμφορηθεί η Χιλή και να μπορέσει. Σχεδόν θα πατήσει την Εγνατία μετά. Γιατί όχι. Μας πειράζει. Η Εγνατία, ας πούμε, που λέτε. Δεν θα μπορούσε να βγει μια έξοδος και δεν το λέω εγώ, το είπε φίλος που είναι. Νοσοκομείο. Ναι, μια έξοδος. Τίποτα άλλο. Είναι πανεύκολο το να γίνει. Καλά, στις σφαίρες είναι μακριά, έχετε έξοδο. Τι έχουμε, το Αρδάνιο. Αλλά εκεί θα βάλουν, ξέρετε τι θα γίνει, στο Αρδάνιο θα βάλουν διόδια, αν φαίνεται, και θα την πατήσουμε ακόμη χειρότερα. Ναι, αν είχαμε μια έξοδο στις σφαίρες. Αν είχαμε. Η διέξοδος των σφαιρών βρίσκεται αλλού. Πού βρίσκεται η έξοδος? Στην ανάπτυξη του Δέλτα με αυτό που λέμε, όχι με αυτό που εννοούν αυτοί, αγροτουρισμός. Με την ανάπτυξη τη γεωργική, την κτηνοτροφική, τη φυσιολατρική. Κύριε Στερέ, δεν μην βάζετε τώρα στις σφαίρες. Είναι μεγάλη συζήτηση. Είμαι πολύ στεναχωρεμένος, πρέπει να σας ομολογήσω. Και θα πρέπει να δούμε το τι ζωικό κεφάλαιο είχαν οι σφαίρες. Πριν πάμε σε αυτό. Ναι, για να απαντήσω λοιπόν. Θέλω μία στην Αλεξανδρούπολη. Θα μπορούσε να είναι πολύ ομορφότερη. Κάποιος μου είπε σήμερα να σας ρωτήσω τι μουσική ακούτε. Το πρωί. Αφήστε το όμως. Κατάλαβα καλά, το έχω πει. Λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη, ναι, μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν οι παραλίες της με την έννοια του να κάτσω και να πιω για ένα τσίπουρο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, φαίνεται και από τα κιλά μου άλλωστε. Δεν σας θυμώνει ότι μπαίνετε στην πόλη και βλέπετε
τα πάντα με κολόνες. Τα πάντα με θυμώνουν. Με θυμώνουν πάρα πολύ τα κολονάκια που έχουν πέσει όλα και δεν έχουν αντικατασταθεί στα πεζοδρόμια μέσα στην πόλη. Ναι. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει, εδώ κοντά σας είναι, δίπλα σας. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν πέφτουν μόνο. Εκνευρίζουμε έτσι. Εκνευρίζουμε τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν πάνω και αυτά που δεν πέσαν τα ρίχνουν κι αυτά για να τελειώνουν. Προχθές κυκλοφορούσα μια μισή ώρα μέσα στην πόλη, κακώς, γιατί άλλα γύρισα αργά από το νοσοκομείο. Είχα πάει το πρωί, γύρισα στις 6 παρα 20 και μέχρι τις 7.30 δεν έβρισκα να παρκάρω. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ναι. Αλλά δεν πάρκαρα, ούτε δίπλο πάρκαρα, ούτε στην γωνία. Δεν το λέω για να πάρω τα εύσχημα. Ξέρετε τα εύσχημα. Ξέρετε όμως τι είδαν τα μάτια μου. Γιατί δεν παίρνετε την συγκοινωνία να πάτε στη δουλειά. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Αλλιώς και από πλευράς οικονομικής, δηλαδή. Και που τώρα πάμε σε προσωπικά δεδομένα. Βενζίνης, όχι, βενζίνης θα το χρησιμοποιήσουν. Πάντως, να σας πω ότι στο νοσοκομείο, πολλοί εργαζόμενοι είναι αυτοί που πηγαίνουν 4-4, 2-2, 3-3. Λέει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να ομορφύνει η πόλη. Ναι. Τώρα θα θυμώσει ο Λαμπάκης, το ξέρω, θα αρχίσει και θα λέει ότι εκείνο είναι όμορφο, εκείνο είναι όμορφο, εκείνο είναι όμορφο, εκείνο είναι όμορφο. Αλλά πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν για να ομορφύνει η πόλη. Κοιτάξτε, είναι χιλιάδες πράγματα που μπορούν να γίνουν, που μπορεί να τα έχεις σκεφτεί εσύ, αλλά το κυριότερο. Έγινε εκείνος ο δρόμος ανατολικά. Όταν έγινε ο δρόμος και είδα τα συνεργεία να φυτεύουν κάτι πικροδάφνες, πώς λέγονται εκεί, κάτι λουλούδια ας πούμε, χάρηκε η ψυχή μου, άνοιξε η ψυχή μου. Και ήρθε το καλοκαίρι και προσπαθούσα να βρω μια μέρα κάποιον να τα ποτίζει και δεν τα πότισε ποτέ κανείς και χάλασαν, ξεράθηκαν. Ξέρετε κάτι, τώρα για να πούμε έτσι, για να βγάζουμε λίγο και τα... μέχρι και η πυροσβεστική πήγε και τα πότισε. Δηλαδή δεν έχει, ο Δήμος, δεν έχει, έχει λέει, του κάναμε ερώτηση στον προϋπολογισμό προχθές, ρωτήσαμε λοιπόν πόσοι υπαλλήλους λείπουν, πόσοι υπάλληλοι λείπουν από το Δήμο, 44 λέει πλεονάζουν. Και το πράσινο δεν έχει υπάλληλο, η καθαριότητα δεν έχει υπάλληλο. Θα σας πω ότι μου έλεγε ο τότε αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώγας, ότι δεν είχε προβλεφθεί στο έργο να υπάρχει νερό μέσα στην νησίδα. Και ότι δεν άφηνε η περιφέρεια να γίνει τομή στο δρόμο για να περάσει δίκτυο. Και τελικώς βρήκαν ένα μηχάνημα το οποίο έσκαψε υπόγεια. Και τελικώς πήγαινε και η πυροσβεστική και τα πότιζε. Και εντάξει, δεν είναι αυτές δουλειές και δεν είναι προοπτικές. Οι μελέτες των έργων πάντα μπορεί να έχουν λάθη και πρέπει να διορθώνονται. Όταν είναι όμως επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, έχει και ο κίνδυνος του προστίμου. Έτσι, να έχετε υπόψη σας και αυτό, ότι μπορεί να φάει και κανένα πρόστιμο ο Δήμος και να πληρώνουμε και άλλα χρήματα παραπάνω. Η πόλη, λοιπόν, για να ξανάρθω στο ερώτημά σας, θα μπορούσε να είναι πολύ, πολύ ομορφότερη. Τις ιδέες δεν μπορεί να τις έχει μόνο ένας Δήμαρχος. Δεν μπορεί να τις έχει μόνο το επιτελείο του. Τις ιδέες έχει όλος ο κόσμος, όλος ο λαός. Τις έχει. Τις έχουν οι φορείς τους, οι ερασιτεχνικοί. Ναι. Δηλαδή, θα μου άρεσε με κάθε Σαββατοκύριακο, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν δρόμενα στην πόλη μας διάσπαρτα από ερασιτεχνικούς φορείς. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να γίνει. Τώρα, γιορτή του κρασιού, δέστε τι έχει γίνει, τι λαϊκό προσκύνημα γίνεται στη γιορτή του κρασιού. Ναι. Δεν είναι λαϊκή γιορτή, Είναι λαϊκή γιορτή, αλλά δεν είναι η λαϊκή γιορτή του κρασιού. Δηλαδή, εμείς κρασί δεν έχουμε. Κρασί έρχεται από αλλού. Ναι. Κακό. Δεν είναι καθόλου κακό, αλλά δεν είναι να παράγουμε μια γιορτή. Μπορούσαμε να το κάνουμε ένα άλλο λαϊκό γλέντι. Μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε με την ίδια. Να βγάλουμε αυτό του κρασιού που είναι και λίγο ψευδεπίγραφο. Ωστόσο, ο κόσμος το αγκάλιασε. Ο λαός πήγε. Οι φορείς συμμετείχαν. Δέστε που στηρίχθηκε στους φορείς. Οι φορείς λοιπόν πήγαν, συμμετείχαν με όλα τα παρατράγουδα. Έχει πολλά παρατράγουδα, έτσι. Θα πρέπει να δούμε και τον απολογισμό της, τι λεφτά μείναν, τι λεφτά φαγωθήκαν, αν πήγαν όλα, αν είναι ισοσκελισμένος πρόβλημα. Ναι, όλα αυτά ναι. Αλλά να μείνουμε στο διατάφτα. Τι κόσμος πέρασε, δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι θετικό. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να απλωθεί σε όλη την πόλη, να είναι σε ετήσια βάση. Δέστε τι γίνεται τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ξέρω αν το έχουν πολλές πόλεις αυτό το να ψήνει ο κάθε καταστηματάρχης σου, κάθε γειτονιά, ναι, τα σουβλάκια του και τα λουκάνια κάτω και να γίνει σε τύφλα από το μεσημέρι της παραμονής από το τσίπουρο που κυκλοφορεί μέσα στην πόλη. Όχι ότι ο στόχος είναι να γίνει τύφλα. That's αλλά ναι, τέλος, ναι, πάντων, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στην τζίκνα και στο τραγούδι. Μπορούν να είναι θεατρικά, μπορεί να είναι μπάντες, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε που μπορούμε να το αποφασίσουμε. Μπορεί να είναι κινηματογράφος, να σας το πω έτσι. Δεν υπάρχει. Τα οποία τελείωσαν κινηματογράφη. Ναι. Τώρα, τραβάμε μια πολύ μεγάλη γραμμή και πάμε στο άλλο, γιατί μείνανε 5 λεπτά. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εκτός από δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κ. Δευτερέως είναι και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών και Γέντρων Υγείας Θράκης. Βγάλετε μία ανακοίνωση
Εγώ θυμάμαι έτσι ένα ισχυρό ταρακούνημα ήταν αυτό στο περιθώριο ενός δημοτικού συμβουλίου που κάνατε μία δήλωση για τις μετακινήσεις των γιατρών που τότε είχε φύγει, νομίζω καρδιολόγος κάτι είχε φύγει. Ναι. Και προχθές πάλι, χθες ή προχθές ήμασταν στο Δελτίο, όπου και πάλι χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου. Κινδυνεύει το νοσοκομείο? Το νοσοκομείο κινδυνεύει. Κινδυνεύει όλη η υγεία, κινδυνεύουν πανελλαδικά τα νοσοκομεία και το δεν είναι καμπανάκι πλέον, είναι πραγματικότητα. Κάθε έλλειψη που υπάρχει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, το λέω έτσι γενικά για να το καταλάβουμε όλοι, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο έχει, ας πούμε, η Βέρεια πρόβλημα, παίρνει από την Άουσα. Έχει Άουσα, παίρνει από τη Βέρεια. Έχει Ξάνθη, παίρνει από την Κομοτηνή. Δεν έχει Κομοτηνή, πάει στην Αλεξανδρούπολη και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η περιφέρεια όλη, η Θράκη όλη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Δημότυχο, ό,τι κενό έχει, το καλύπτει από μια, όπως θεωρείται, πηγή γιατρών και προσωπικού, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο από μόνο του έχει προβλήματα, έτσι, έχει ελλείψεις. Ναι. Χωρίς να μετακινήσεις κανέναν. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν διάφορα τραγελαφικά. Φεύγουν ακτινολόγοι, πηγαίνουν στο Δημότυχο. Φεύγουν καρδιολόγοι, πάνε στην Ξάνθη. Φεύγουν οφθαλμίατροι και ορθοπαιδικοί, πάνε στην Κομοτηνή. Για να καλύψουν είτε με μισό μήνα, είτε εφημερίες. Πέντε παθολόγοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σκοτώνονται, αν θέλετε, μεταξύ τους και σκοτωνόμαστε όλοι μαζί με τη διοίκηση, γιατί πρέπει να πάνε να εφημερεύσουν στο Δημότυχο. Όπου έχουν μείνει δύο γιατροί. Που τρίτος αγνοείται η τύχη του, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, με την έννοια παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, που βρίσκεται, τι θα κάνει, και δεν μπορούν να καλύψουν τις εφημερίες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με έναν και μοναδικό παρονομαστή, ίδιο παρονομαστή. Τον παρονομαστή που λέγεται δαπάνης για την υγεία. Αν δεν δοθούν λεφτά για την υγεία, για την δημόσια υγεία, με την έννοια δηλαδή των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και όλα αυτά, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει για πολύ ακόμη, από μόνο του θα καταρρεύσει. Δηλαδή αυτό έχουμε... που ήρθε ο αναπληρωτής υπουργός. Ο αναπληρωτής υπουργός. Και δεσμεύτηκε, και καλά έκανε και δεσμεύτηκε, ότι θα είναι ανεξάρτητο το Δημότυχο σαν ναι. νοσοκομείο, θα έχει το δικό του προϋπολογισμό. Δεν μας είπε τι προϋπολογισμό θα έχει. Και θα προκηρυχθούν και 2.500 πόσες θέσεις είπε ότι θα υπάρξουν συνολικά σε όλη την Ελλάδα εργασίας. Οι θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τη διοικητή αντιστοιχούν σε καμιά δεκαριά το πολύ 15 θέσεις για το νοσοκομείο Εύρου. Το νοσηλευτικό. Όχι, για ιατρικό προσωπικό. Ιατρικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό είναι δύσκολο, ως αδύνατο να καλυφθεί με όσες θέσεις και αν προκηρυχθούν. Έτσι, για να είμαστε καθαροί, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγαλύτερο από το ιατρικό το πρόβλημα το νοσηλευτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσες θέσεις και αν προκηρυχθούν, σας λέω, προκηρύξτε 5 θέσεις παθολόγων ή ό,τι ειδικότητα θέλετε στη Σαμοθράκη. Δεν θα βρεθεί κανείς να πάει. Γιατί δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια, λέτε. Δεν υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχουν δηλαδή να πάει στη Σαμοθράκη. Να κερδίσει για... κάτι παραπάνω. Δεν γιατί είναι. Πάνε οι καθηγητές και παίρνουν μόρια για να πάνε μετά να κάνουν καλύτερη, ξέρω εγώ, μετάταξη. Τι στο καλό κάνουν. Ο γιατρός δεν έχει τέτοια δυνατότητα να πάει να κάνει μετάταξη αυτά. Θέλει τουλάχιστον να μπορεί ένας, ας το πούμε, νέος γιατρός με 5 χρόνια δουλειάς. Να μπορεί να πάρει μια θέση που να του εξασφαλίζει τουλάχιστον ένα καλύτερο μισθό με αυτούς τους μισθούς που μιλάμε σήμερα, έτσι. Δηλαδή, να του προκηρύξει τη θέση επιμελητού Α. Το ίδιο συμβαίνει και στο Δημότυχο. Δεν πάνε εύκολα. Οι θέσεις του επικουρικού γιατρού για παθολογία, ας πούμε, έχουν προκηρυχθεί άπειρες φορές. Και δεν πάει κανένας. Γιατί επικουρικός, ξέρετε, σημαίνει ένα χρόνο. Τον δεύτερο θα το δούμε, αν θα τον πάρουν, και μετά φεύγεις. Δεν έχει άδεια. Έχει μισή ασφάλεια, μισή δουλειά. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν καλύπτονται τα κενά για την υγεία. Να μην το τραβήξω περισσότερο όμως και σας κουράζω. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική απέναντι στη δημόσια υγεία. Δωρεάν δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Έχει φτάσει πια να πληρώνουμε τα πάντα μέσα στο νοσοκομείο, στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και δεν μιλώ για τα φακελάκια, δεν μιλώ για τους αν υπάρχουν τέτοια ναι. που είναι κατάπτυστα και θα πρέπει υπάρχουν. Να καταγγέλλονται άμεσα. Υπάρχουν. Θεωρώ ότι με τόσα που ακούω, ναι, υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, λες ότι παίρνει ο δευτερεύον φακελάκι, αλλά αν δεν το αποδείξεις, θα σε πάει δευτερεύον στο ναι. δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά προβλήματα και υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Δεν συντηρείται το ιατροτεχνολογικό μας υλικό. Δεν έχουμε αναλώσιμα. Γίνονται, μέσα από όλα αυτά, ξέρετε, μπορεί να γίνουν και σπατάλες χειρότερες. Παίρνεις γάντια από τη Μαλαισία και αντί να χρησιμοποιείς ένα ζευγάρι γάντια, χρησιμοποιείς 5, 6, 7 και έρχεται το κόστος ακόμη περισσότερο.
Είναι πράγματα τα οποία πρέπει επιτέλους να τα δούμε σοβαρά και να πούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ξέρουμε πώς πρέπει να λειτουργήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Δεν εισακούγονται. Και δεν εισακούγονται γιατί η πολιτική λέει περιορισμό των δαπανών. Όταν μέσα στον προϋπολογισμό του κράτους υπάρχει μείωση των δαπανών για την υγεία ακόμη παραπάνω, πέστε μου πού θα πάει το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα δεσμευθεί από την μέρα που κλείσαμε, από την ώρα που κλείσαμε το ραντεβού ότι θα σας αποδεσμεύσω τούτη την ώρα. Θέλω να κρατήσω την υπόσχεσή μου και θέλω και εσείς να υποσχεθείτε ότι θα ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή για την υγεία, όχι για την πολιτική. Όσες θέλετε, για να μην αφήσω το ερώτημα αναπάντητο, η μουσική που ακούω. Και μου αρέσει, είναι η κάθε είδους μουσική. Η ροκ μου αρέσει περισσότερο και αν κατάλαβα ποιος το ρώτησε, σωστά ρώτησε. Μπορείτε να τον καλέσετε στην επόμενη εκπομπή να είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Είναι Παρασκευή βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τη Δευτέρα στις 9 έχουμε ειδήσεις. Την επόμενη Παρασκευή στις 10 να μας έχει ο Θεός καλά καταρχήν. Θα είμαστε εδώ στην εκπομπή πρόσωπα. Καλό βράδυ.